Καλησπέρα σας, κύριε Τσόχο. Πώς είστε, κύριε Ζαγόνα? Είμαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, αφού μέχρι που μέχρι και ο Παναθηναϊκός έκανε μεταγραφή. Δηλαδή, να μην πανηγυρίζω τώρα, έχω δύο πυρσούς έξω από το στούντιο. Ναι, ναι. Δηλαδή, βαρέθηκα να βλέπω Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να ανακοινώνουν παίκτες στο μπάσκετ. Ένα στην μπάλα. Παραπονιέμαι από την αρχή της εβδομάδας. Να τους ο Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον, ναι. Βέβαια. Ναι. Γλυκό αγόρι, ξανθό από την Ισλανδός είναι, τι είναι? Ισλανδός, ναι. Ισλανδός, 1,91. Ναι. Αριστερό πόδι. Αριστερό πόδι, πολύ καλό. Ναι. Και έχει, βρίσκεται ήδη στο αεροπλάνο να πάει στην Αυστρία. Σωστά. Εκεί θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, με πολύ καλό βιογραφικό, με υψηλό κασέ. Στον Παναθηναϊκό πρέπει να κλείνει με περίπου 800.000 ευρώ το χρόνο συμβόλαιο, συν κάποια μπόνους. Ναι, γιατί έπαιρνε... Μεγαλότσικο. Είχε πολύ ψηλό κασέ. Ναι, είχε στην Τζέσκα Μόσχας που έπαιζε, που ήταν τα 4 τελευταία χρόνια, έπαιρνε πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο. 1,2, 1,3, τέτοιο πράγμα. Μεγαλότσικο, το νούμερο δεν το ήξερα, τώρα το ακούω από σένα. Μπράβο. Ναι, ναι. Είναι ένα... Ο Παναθηναϊκός έκανε οικονομική υπέρβαση, δύο δισταγμούς είχε, γιατί τον έχει καιρό στη λίστα του. Η μία ήταν το πολύ υψηλό κασέ του, ότι αν δίνεις τόσα χρήματα για κεντρικό αμυντικό, ναι, σε συμβόλαιο εννοώ, σε σχέση με τις ισορροπίες στην ομάδα. Και το δεύτερο, ότι είχε έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό πέρυσι στην αρχή της σεζόν, αχίλιο, που τον άφησε 7-8 μήνες έξω. Είχε επανέλθει βέβαια, είχε παίξει και με την Τζέσικα Μόσχας και είχε παίξει τώρα και στα μάτια του Nations League με την Εθνική Ισλανδίας, είναι και αρχηγός της Εθνικής Ισλανδίας. Φιλαράκι Ίγκανσον. Φιλαράκι. Του Ίγκανσον. Α, εντάξει. Ναι, λογικό. Okay. Να πάρουμε τον Νίκη να μας πει αν είναι καλός αυτός του Παναθηναϊκού. Ναι, καλός θα σου πει πάντα για το συμπατριώτη μας. Τι, δυνατόν να πούμε κάτι διαφορετικό? Τα καλύτερα λέμε πάντα. Λοιπόν, όλες αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει εισηγήσει τελευταία, μιας και ξεκινήσαμε από εκεί, από την πρωτεύουσα. Ο Ολυμπιακός έχει εισηγήσει τελευταία συμμεταγραφές. Και νομίζω θα συνεχίσει να είναι σε σύγκαση για αρκετές μέρες. Ναι. Με εξαίρεση την περίπτωση του Σκάρπα. Ναι, γιατί νομίζω κατέληξαν ότι, okay, αυτοί είμαστε για τα μάτς με την Μακάμπι. Αφού δεν μπορέσαμε να κλείσουμε τη συμφωνία με το Extreme, τον Εμπουκού, δεν φτάνανε τα 4,5-5 που έδωσε ο Ολυμπιακός στην Ρέμς, ήθελε παραπάνω, και αφού δεν μπορέσαμε να κλείσουμε τη συμφωνία και με τον Λόου που προορίζονταν για ένα πραγματικό αριστερός μπακ ή τέλος πάντων για δίδυμο με τον Ρέα Μτσούκ από τη Sheffield United, ναι, τα βάλαμε όλα στον πάγο. Και αυτοί είμαστε από εδώ και στο εξής και θα... Αυτοί είμαστε, ναι, για τα μάτια με τη Μακάμπη και συνεχίζουμε να ψάχνουμε. Το μόνο που μπορεί να ανακοινωθεί άμεσα είναι ο Σκάρπα, αλλά αυτός είναι για το Γενάρη. Μένει ελεύθερος το Γενάρη και μπορεί να υπογράψει από τώρα. Και ξεκινάει ξανά την αναζήτηση για εξτρέμ, γιατί σίγουρα θα πάρει βασικό εξτρέμ. Απλώς για τον Ολυμπιακό μια πρόκριση επί της Μακάμπη, γιατί είναι σταδιακά τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται μια πρόκριση για να μπει σίγουρα σε κάποιον όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ναι. Αν την πάρει με τη Μακάμπη, στη χειρότερη των περιπτώσεων θα είναι στους ομίλους του Conference. Αν δεν την πάρει με τη Μακάμπη, προφανώς θα τα αλλάζουν τα οικονομικά δεδομένα και πάλι μπορεί να φτάσει είτε στους ομίλους του Europa είτε στους Conference, αλλά θα είναι δεδομένο ότι δεν θα φτάσει στους ομίλους του Champions League, άρα δεύτερη χρονιά εκτός ομίλων του Champions League, και δεν θα πάρει καν τα 5 εκατομμύρια ευρώ που είναι το μπόνους συμμετοχής στα play-off του Champions League, που δεν είναι καθόλου μικρό ποσό. Για να πάρει αυτά τα 5, αν ο Ολυμπιακός δηλαδή παίξει στους ομίλους του Europa, όχι του Conference, του Europa League, έχοντας αποκλειστεί στην τελευταία προκληματική φάση, στα play-off, τα λεφτά που παίρνουν είναι πολύ σημαντικά, γιατί πέρα από τα λεφτά των ομίλων του Europa, που είναι πολύ καλύτερα από τα λεφτά των ομίλων του Conference, παίρνει και τον bonus της συμμετοχής στα play-off του Champions League, που είναι συν 5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα με μια πρόχειρη ματιά θα μπορούσε κανείς να πει και με μια normal πορεία στους ομίλους του Europa ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ, πολύ άνετα. Άρα είναι τα 3/4 του Champions League. Οπότε δεν του κάνει μεγάλη οικονομική διαφορά, του κάνει μόνο στο πρεστής. Αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει να κάνει δύο προκρίσεις, με τη Μακάμπη και άλλη μία. Και μετά στα play-off, αν αποκλειστεί από τα play-off, να παίξει στους ομίλους του Europa. Οπότε νομίζω ότι ζυγίζουν αυτό, ζυγίζουν τις πωλήσεις,
που δεν έχει γίνει καμία ακόμη, πλην του πιτσιρικά του Μάρκοβιτς που πήγε στην Παρτιζάν με 700-800.000 ευρώ. Δεν έχει γίνει καμία άλλη πώληση. Και θυμίζω ο Ολυμπιακός, χοντρικά το λέω, δεν θέλει να πουλήσει 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, αλλά τουλάχιστον 15. Ή τέλος πάντων να πουλήσει, να δανείσει, να ξεφορτωθεί, να, όπως θες πες το. Δεν είναι απλό. Θα προκύψουν στην ουσία πάνω από 15 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι σε συμβόλαια του κοστίζουν και περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω Νιεκούρου με συμβόλαιο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Φορτούνης με συμβόλαιο πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σεμέδο με συμβόλαιο κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Πέπε με συμβόλαιο 600-700.000. Λέω τώρα αυτούς που είναι εντελώς ανενεργοί. Δεν είναι καν στην προετοιμασία της ομάδας. Ναι. Αναφέρομαι μόνο σε αυτούς. Αν βάλουμε τώρα και αρκετούς άλλους που θα φύγουν, τύπου Βρουσάη, τύπου Τικίνιο Σουάρες, τύπου Λαλά, και αυτός δεν είναι καν, ανενεργός και αυτός, δεν είναι καν στην προετοιμασία. Σου λέω, είναι ο Ολυμπιακός ψάχνει να πουλήσει, παύλα, λύσει συμβόλαιο, παύλα, δανείσει, τουλάχιστον 15 ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον. Μάλιστα. Και για να ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας από εκεί, ο δικέφαλος του Νότου, και αυτός ήσυχος τελευταία. Ο δικέφαλος του Νότου, ναι. Και ο δικέφαλος του Νότου έτσι θα του πηγαίνει. Μία. Στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή υποτίθεται, όχι υποτίθεται, αυτό είναι το πλάνο, ψάχνουν δύο στόπερ, ένα χαφ, ένα σεντερφόρ και ίσως και ένα εξτρέμ αν τελικά φύγει ο Άμραμπατ. Άρα στην ΑΕΚ ψάχνουν τέσσερις ακόμη μεταγραφές και δεν έχουν Ευρώπη. Το πρώτο επίσημο μάτς είναι 20 Αυγούστου το πρωτάθλημα. Οπότε είναι πιο χαλαρή. Νομίζω όμως ότι είναι θέμα από Ρόνος 2-3 ημερών το deal με τον έναν από τους κεντρικούς αμυντικούς. Μάλιστα. Έχουν ηρεμήσει τελευταία. Λοιπόν, εδώ όμως οι δικοί μας δεν μας αφήνουν να ηρεμήσουμε. Κατάλαβες. Γιατί το ίδιο σου έλεγα και χθες. Έχουμε θέματα και στην προετοιμασία και μεταγραφές τέλος πάντων. Έχουμε πολλά θέματα. Ας πούμε τώρα ο Άρης πριν από λίγο ανακοίνωσε επίσημα τον Ντουμπάγιο, το δεξί μπακ που θα μοιράζει στον Γκρέι μπροστά, μιας και γνωρίζω ένας τον άλλον. Είχαμε και το φιλικό εχθές του Άρεος. Λοιπόν, όμως στην Ολλανδία γίνεται ο χαμός. Στην Ολλανδία γίνεται τα μελέ που λέμε εδώ. Θέλω να πω κάτι. Ρώτω τον Τζαλτίδη, μπορεί να τον πάρω και εγώ το Χρυσανθό. Ναι. Και σκεσέ σγούρος. Αυτόν τον πιτσιρικά τον είδα χθες, τον χάζεψα λίγο στο φιλικό του Άρη και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και στον προηγούμενο ήταν πολύ καλός. Δεν ξέρω αν είναι, αν έτσι κι αλλιώς θεωρείται τρομερό και φοβερό ταλέντο. Μπορεί και να μην το ξέρω, να πιάνω αδιάβαστος. Αλλά εγώ δεν είχα ξανακούσει κάτι για αυτό το παιδί και δεν το είχα ξαναδεί κιόλας αυτό το παιδί. Και το είδα και μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Είναι μια κάθετη που βγάζει, ασχέτως αν υποδείχθηκε offside ο παίκτης του Άρη, που δεν ήταν μάλλον offside, αλλά μια κάθετη που βγάζει χθες, είναι μεγάλου παίκτου. Μεγάλου που παίκτου. Έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Αλέφαντος. Ναι, τέτοια λέτε. Και περιμένει ο κόσμος πώς και πώς μετά, ας πούμε, από τους παίκτες να κάνουν όρια και παπάδες που λέμε. Εντάξει, αλλά δεν είναι, μιλάνε για αυτόν τον παίκτη. Μιλάνε για τον Μικρόπολη. Okay, και στα προηγούμενα παιχνίδια, όντως. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Είναι από αυτούς τους μικρούς που πήραμε, που τους παρακολουθεί ο Μπούργος, αλλά πήραμε για να γεμίσουμε. Ναι, είδα διάφορα παιδιά. Είδα και το στόπερ το Χρυσικόπουλο. Καλά τον λέω, νομίζω. Ξέρεις, τώρα βέβαια όλα αυτά που βλέπεις φιλικά τώρα το καλοκαίρι και τα βλέπεις με το κιλό και γίνεται λίγο αχταρμάς και εμφανίζονται 30 από τους φαριστές σε κάθε ομάδα και κάποια στιγμή γίνονται και 7-8 αλλαγές και χάνεις την μπάλα μέχρι να καταλάβεις ποιος παίζει που, τι είναι, ποιος είναι. Έχει τελειώσει. Αλλά αυτός ο σγούρος χθες μου έκανε πολύ θετική εντύπωση. Ναι, τώρα για τον ΠΑΟΚ που λες είναι μεγάλη αναποδιά. Δεν είναι απλό. Είναι σοβαρή αναποδιά. Τώρα ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να παίξει τα δύο μάτς με τη Λεύσκη με ένα σεντερφόρ διαθέσιμο όλο και όλο, το οποίο δεν ξέρει την ομάδα και δεν τον ξέρει η ομάδα. Δεν είναι καθόλου απλό. Και δεν είναι εδώ ακόμα. Δεν είναι εκεί. Ναι, σωστά. Ναι. Θα έρθει αύριο μεθαύριο, αλλά θέλω να πω, θα έχει παίξει ένα-δύο φιλικά
προφανέστατα δεν θα τον ξέρει καλά η ομάδα και οι συμπαίκτες του, προφανώς δεν θα ξέρει καλά αυτό στην ομάδα και τους συμπαίκτες του, και θα είναι ένας επιπλέον νέος παίκτης στην εντεκάδα, διότι δεν θα μπορεί να είναι στην εντεκάδα ούτε ο Ελκαντουρί. Δεν φαίνεται ότι είναι σοβαρό το κόλλημα που έχει υπάρξει στην ανανέωση του συμβολαίου του Μπίσεσβερ. Δεν είναι πια... Φοβερό και αυτό. Ναι, κάτι διαδικαστικό. Κρατάει 10 μέρες τώρα το διαδικαστικό και φαίνεται ότι έχουν στυλώσει τα πόδια και οι δύο. Τους έχουν πιάσει και τα πείσματα. Ναι, έτσι. Και προς το παρόν δείχνει να κολλάει και αυτό. Έτσι είναι. Λοιπόν, φτάσαμε στη μία. Κύριε Τσούχο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κυρία. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, έτσι. Παρασκευούλα, ναι. Σάββατο, Κυριακή. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Έτοιμος είσαι. Δευτέρα. Με το πόδι στον γκάζι. Ούτε καν. Χαλκιδική ειδικά με τίποτα. Θα έχεις να πας στον άλλο Δευτέρα. Όχι, για άλλο προετοιμάζομαι. Για άλλο προετοιμάζομαι το Σαββατοκύριακο εγώ. Κάπου θα έχεις να ταξιδέψεις Δευτέρα τότε. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Για δουλειά. Για δουλειά. Ναι. Ξέρω. Κάτι έχει πάντα αυτή μου. Είδα και τη θερμοκρασία εκεί 30-31 λέει, οπότε εντάξει, δεν λέει 37-38. Ναι. Στην εξωτική πρωτεύουσα. Ευχαριστούμε, κύριε Τσόχο. Θα τα πούμε. Χαίρετε, κύριε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.